σήμερα απεργούμε με αφορμή την απαράδεκτη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να περικόψει περίπου 500.000 ευρώ από την υπογεγραμμένη συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων. Βέβαια, αυτό για εμάς είναι μόνο η αφορμή, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα. Μιλάμε για εργαζόμενους ορισμένου χρόνου, οι οποίοι παίρνουν 850 ευρώ και δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους. Μιλάμε για κλεμμένα χρήματα προηγούμενων ετών, τα οποία ο οργανισμός και το κράτος δεν θέλουν να επιστρέψουν, ενώ έχουν αναγνωρίσει ότι έκλεβαν τους εργαζόμενους τόσα χρόνια. Μιλάμε για την κατάσταση στην κοινωνία, όπου με τα χειμερινά ωράρια λείπουν 70 λεωφορεία καθημερινά από την πόλη και 200 οδηγοί. Μιλάμε για την κατάσταση μέσα στη συνεργεία, όπου έχει αποψηλωθεί από προσωπικό. Και φυσικά για την κακή κατάσταση στα οχήματα που κυκλοφορούν, που δεν έχουν κλιματιστικό που να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες το καλοκαίρι και αντίστοιχα το χειμώνα. Και φυσικά που μένουν καθημερινά από βλάβες και ορισμένα από αυτά που παίρνουν φωτιά. Για όλα αυτά τα ζητήματα σήμερα διαδηλώνουμε και διαμαρτυρόμαστε, ώστε η κυβέρνηση να πάρει μέτρα, να δει το πρόβλημα και να αποκαταστήσει όλες τις βλάβες των λεωφορείων και να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργαζομένων, γιατί τα αιτήματα των εργαζομένων είναι δίκαια και μάλιστα είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες τους, γιατί η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά δεν τους άκουσε ώστε να δώσει πραγματική λύση και να πάρουν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.